Πω. Πω. Διοργανώσαμε ένα διασυλλογικό αγώνα trap 50 δίσκων. Η συμμετοχή ήταν αρκετά ικανοποιητική. Φτάσαμε στο σημείο να είμαστε το κοντινότερο σκοπευτήριο από την Αθήνα, διότι έχουν κλείσει όλα στην Αθήνα και είμαστε το κοντινότερο σκοπευτήριο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και κοιτάμε να το κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Εντάξει, υπάρχουν κάποια ψηλοπροβλήματα, κοιτάμε να τα διορθώσουμε. Η συμμετοχή ήταν αρκετά καλή από Αθήνα, από Καλαμάτα. Τους ευχαριστώ πολύ όλους τους αθλητές και ό,τι ψηλοπροβλήματα που υπάρχουν στο σκοπευτήριο πιστεύω με τη βοήθεια του Δήμου να τα, και της περιφέρειας να τα λύσουμε. Ό,τι χρειαστεί εδώ να έχουμε τη βοήθειά τους. Έχετε προγραμματίσει να κάνετε κάποιους άλλους αγώνες ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια της κοινωνικής περίοδου του σκοπευτήριου? Έχουμε πριν 15-20 μέρες κάναμε πάλι ένα διασυλλογικό αγώνα. Είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή γιατί δεν είχαν οι σκοπευτές αρχίσει να πηγαίνουν τις διακοπές τους. Μέσα στο Σεπτέμβρη θα κάνουμε και τα κολοκοτρόνια και μετά θα κλείσουμε σαν πύλινο στόχος εδώ, διότι το χειμώνα δεν μπορούν να διεξαχθούν αγώνες. Είναι το ωράριο, διότι έχουμε και ωράριο στο σκοπευτήριο και δεν μπορεί να λειτουργήσει το χειμώνα. Εκτός από αυτό, όλοι οι σκοπευτές είναι και κυνηγοί και δεν αφήνουν το χόμπι αυτό, την πιο μεγάλη αγάπη για το σκοπευτήριο. Εντάξει, ασχολούμαστε 4-5 μήνες εδώ το καλοκαίρι. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη θα έχουμε κλείσει σαν πύλινο στόχος εδώ στο σκοπευτήριο. Πράγματι, σήμερα εδώ στο σκοπευτήριο της Τρίπολης πραγματοποιούνται οι ετήσιοι διασυλλογικοί αγώνες με μεγάλη συμμετοχή αθλητών. Αθλητές από όλες τις πόλεις της Ελλάδας και περισσότερο της Πελοποννήσου έχουν έρθει ώστε να συμμετέχουν στο σημερινό αγώνα που πραγματοποιεί ο σκοπευτικός όμιλος Τρίπολης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι αγώνες αυτές γίνονται σε ένα πάρα πολύ όμορφο σκοπευτήριο, ίσως από τα ομορφότερα της Ελλάδος. Για μας είναι το στολίδι μας, είναι ένα κόσμημα το σκοπευτήριο της Τρίπολης, το οποίο οφείλω να πω ότι τα σκοπευτήρια γενικά αυτή την περίοδο στην Ελλάδα έχουν αρχίσει και λειτουργούν, έχουν πάψει να λειτουργούν, διότι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Εμείς όμως εδώ, παρόλο ότι αντιμετωπίσαμε προβλήματα με την παρέμβαση της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη, καταφέραμε ώστε το σκοπευτήριό μας να λειτουργήσει και λειτουργεί όπως το βλέπετε κι εσείς και πραγματοποιεί και αγώνες πάρα πολύ συχνά. Το σκοπευτήριο ανήκει στο Δήμο και μαζί σε συνεργασία η Περιφέρεια και ο Δήμος έχουμε καταβάλει προσπάθεια και εγώ, σαν Περιφερειακός Σύμβουλος αλλά και σαν εκπρόσωπος των κυνηγών, διότι το σκοπευτήριο αυτό είναι δωρεά του Κυνηγητικού Συλλόγου. Έχει παραχωρήσει τον χώρο, την έκταση ώστε να λειτουργεί, ανήκει στο Κυνηγητικό Σύλλογο. Και εξακολουθούμε να πραγματοποιούμε αγώνες, να κάνουμε τις προπονήσεις μας, διότι το άθλημα της σκοποβολής χρειάζεται συγκέντρωση, χρειάζεται ετοιμότητα, χρειάζεται αντανακλαστικά. Και το ενθαρρυντικό της υπόθεσης είναι ότι έρχονται πολλά νέα παιδιά να ασχοληθούν με το άθλημα της σκοποβολής και αυτό μας δίνει και εμάς τη δύναμη ώστε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε το σκοπευτήριο της Τρίπολης. Σήμερα, 23 Οκτώβου, εδώ στην Τρίπολη, έχουμε μαζέψει όλη την Ελλάδα. Διασυλλογικός αγώνας βέβαια. Αλλά αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πρόβλημα με τα σκοπευτήρια. Βόλος, Λαγκαδάς και Τρίπολη. Και Γήθιο μπορώ να πω και λίγο. Λοιπόν, έχει κλείσει Μαλακάσα, έχει κλείσει σκοπευτήρια σοβαρά στην Αθήνα. Εμείς εδώ με τη βοήθεια της περιφέρειας μπορώ να πω τον πρώτο λόγο από τον κύριο Τατούλη και από τον Γιώργο τον Ρουμελιώτη που είναι και εδώ μέλος και στο σκοπευτικό. Κρατάμε το σκοπευτήριο ανοιχτό. Λοιπόν, και το Δήμαρχο Τρίπολης μας βοηθάει σε πολλά πράγματα. Τετροφυτέψεις, καθαριότητες, ό,τι ζητάμε δεν έχουμε πρόβλημα. Και από τον κύριο Καραλή του Θοδωρή, θα τον ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, και από το σκοπευτήριο και από το, όπως είπα, και την περιφέρεια. Δηλαδή, κάνουμε μεγάλο αγώνα από ό,τι βλέπετε εσείς εδώ, που είναι το σκοπευτήριο ανοιχτό και βλέπετε τι ζωντάνια υπάρχει. Τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας? Βεβαίως, γιατί άμα δεν τηρούνται οι αγώνες. Οι κανόνες ασφαλείας δεν παίρνει άδεια. Και εμείς εδώ κάθε χρόνο, με τη βοήθεια, όπως είπα και θα το ξαναπώ, και της περιφέρειας και γενικά και του συλλόγου και του Γιώργου του Μελιώτη που έχει κάνει μεγάλο αγώνα και το σκοπευτήριο εδώ ανοιχτό και
και η προηγούμενη διοίκηση, τα παιδιά όλα εδώ, να μην πω ονόματα, το σκοπευτήριο λειτουργεί κανονικά. Μπορούν να εγγραφούν στο σκοπικό όμιλο και άλλοι. Βεβαίως, και έχουμε και νέους. Και έχουμε και νέα πιτσιρίκια 15 χρονών, 17 που έρχονται. Δηλαδή, παρόλο την οικονομική κρίση που υπάρχει, γιατί το άθλημα είναι αυτό ακριβό, φυσίγγια, πούλες, όπλα, αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά. Σας είπα πάλι ότι το σκοπευτήριο μένει ανοιχτό. Να περάσουμε τώρα και σε ένα άλλο κομμάτι. Πλάθος σας ως πρόεδρος του Κοινωνικού Συλλόγου της Κρήτης, από τις 20 Αυγούστου έχει ξεκινήσει η κοινωνική περίοδος. Και λόγω που θέλαμε για αυτή την κοινωνική περίοδο, ποια θύραματα επιτρέπονται και ποια ημερομηνία είναι. Ναι, είναι γεγονός, κύριε Μουστογιάννη, ότι έχει ξεκινήσει το κυνήγι από τις 20 Αυγούστου. Στις 20 Αυγούστου ξεκινάει το αποδημητικό θύραμα του Ορτή και τον Τριγώνη. 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάει και το ενδημικό, ο Λαγός με τον Αγριόχειρο. Και την 1η Οκτώβρη ξεκινάει και η Πέρδικα. Έχουμε ξεκινήσει η έκδοση των αδειών από τον Κυνηγητικό Σύλλογο Τρίπολης. Ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία. Οι κυνηγοί προσέρχονται να εκδώσουν την αδειά τους. Μέχρι τώρα έτσι εγγραφές και εδώ έχουμε γίνει. Ναι, υπάρχει μεγάλη προσέλευση κυνηγών, ειδικά αυτή την περίοδο, να εκδώσουν την αδειά τους, ώστε να μπορούν πλέον να κυνηγούν νόμιμα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω ως εκπρόσωπος των κυνηγών, να έχουμε ποιοτικά και όχι ποσοτικά κυνήγια, να προσέχουμε πάρα πολλές κυνηγητικές μας εξορμήσεις. Κανόνας απαράβατος και νόμος του κράτους χρησιμοποιούμε το πορτοκαλί γυλαίκο, αυτό το λέω και το τονίζω, διότι να αποφύγουμε αυτά που είχαμε στο παρελθόν, διάφορα ατυχήματα, και θέλω να ευχηθώ σε όλους τους κυνηγούς να έχουν καλές κυνηγητικές εξορμήσεις, διότι το κυνήγι είναι μια δραστηριότητα, είναι μια εκτόνωση, είναι ένα μεράκι που όποιος δεν το έχει κάνει δεν το γνωρίζει. Για να κλείσουμε. Λαϊκή, επιτυχίες στις τελευταίες ημέρες. Σημαντικό αυτό. Καρδίνα, στην Τάκα. Ναι. Όπως το είπατε ακριβώς, σημαντικές επιτυχίες της Φυλακής. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι η θηροφυλακή δουλεύει νυχθημερών. Οι θηροφύλακες θα τους χαρακτήριζα ως ήρωες. Επιτελούν ένα σημαντικό έργο για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου μας. Και το σημαντικότερο είναι ότι πράγματι είχαμε επιτυχίες στη λήψη λάθρωθύρων. Και όταν λέω λάθρωθύρων, εννοώ ότι ο κάθε λάθρωθύρας δεν είναι κυνηγός, είναι λάθρωκυνηγός. Και οφείλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά στους θηροφύλακες για τη σημαντική δουλειά που πραγματοποιούν. Ναι, είχαμε τις συλλήψεις αυτές που είπατε και στην Τάκα και στην Καντήλα και στην Ασέα, και πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον για τους θηροφύλακες δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, δεν υπάρχουν ρεπό. Δουλεύουν νύχθη μερών σε 24ωρη βάση και επιτελούν πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και θέλω να πω ότι πρέπει αυτή η ιστορία της λαθροθυρίας να πάψει να ισχύει, διότι πλέον έχει γίνει μάστιγα. Και εμείς προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Yeah.